Hello, ladies and gentlemen, we are back. Διότι σε αυτή την εκπομπή όλα γίνονται back to back. Η μία επιτυχία μετά την άλλη, ο ένας καλεσμένος μετά τους άλλους. Ο ένας διαγωνισμός υποδέχεται τον άλλον. Η επιτυχία φεύγει και δεν σταματάει. Γι' αυτό και εμείς είμαστε 100% αποκλειστικότητα. Δεν αντέχω άλλο. Τι κάνεις, Ετάκι μου? Τι κάνεις, μπουμπουνιερούλα μου? Ο Μάνουελ σήμερα σε έχει κάνει. Ποιος μιλάει? Μα εσύ είσαι σαν δώρο, παιδί μου. Ο φιόγκο σου, τι ωραίο φιόγκο, μεγάλο, πάρα πολύ ωραίο. Με το κουφτωματάκι, με το. Όχι, το φιόγκο άμα έπιασα. Δεν βγάζει, δεν όχι, βάζει, εγώ έπιασα το φιόγκο. Ναι, αλλά μέσα θέματα. Από το φιόγκο έχω αερόσακου. Άλλο, γι' αυτό ήθελα να δω. Να σου πω, αυτοί οι αερόσακοι βέβαια λειτουργούν είτε το αυτοκίνητο τρακάρει είτε δεν τρακάρει. Ακλώνητη, σε κρατάνε εκεί. Στη θάλασσα παντού. Κανονικά, στη θάλασσα γίνονται σωσίβιο. Ού, και πού είναι σε μαγειρές ο Νάσκελε. Α, καλά, εκεί σε φουρτινιάζει όλη η αφρίζει και η θάλασσα. Λοιπόν, η Ζέτα Θεοδωροπούλη εδώ κοντά μας, ήρθε πάλι να μας ανάψει. Ο καλεσμένος μας δεν θα τον αποκαλύπτω ακόμα και εκείνος θα μας ανάψει με τα τραγούδια του, με τις ευτετελιές του και με τα στιχάκια του τα μοναδικά. Αλέξανδρος Πετρίδης εδώ. Εγώ το μόνο που έχω να σου πω είναι Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης σε και ντε και εν καιρό ντε και Ζέτα Θεοδωροπούλου β και σε. Επίσης το β πάει το β. Επίσης θέλω να πω ότι ο διαγωνισμός μας συνεχίζει γιατί σε λίγες μέρες θα τελειώσει ο διαγωνισμός και θα πάμε σε άλλα νησιά και άλλα πακέτα δώρων. Και για σήμερα, δύο σούπερ τυχεροί από εσάς θα μπουν στην κληροτίδα για να βγουν οι δύο τελευταίοι τυχεροί. Μη μου πεις παπάκι για hoot.com, στέλνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και δύο από εσάς, στο τέλος του διαγωνισμού, θα κερδίσουν ένα δίκλινο δωμάτιο με τον αγαπημένο ή με την αγαπημένη μου, όποιον θέλετε να πάτε, στο μοναδικό νησί της Μυκόνου για σήμερα. Α, καλά, λάθος. Σήμερα πάμε γράψε και λάθος. Μύκονο. Μύκονο με αγαπημένο και αγαπημένο, εντάξει, με φίλους λοιπόν, με φίλους λοιπόν, Μύκονο καλύτερα. Στο Paula's Beach Hotel, στον Άγιο Στέφανο, ένα δωμάτιο για δύο άτομα, τέσσερις μέρες δηλαδή, τρεις νύχτες, με τη θέα σας, τις πισίνες σας, τα πρωινά σας, τα έτσι, τα αλλιώς σας. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν από την εκπομπή μου πεις και βεβαίως με πάρα πολύ αγάπη ευχόμαστε να είστε και εσείς ο σούπερ τυχερός. Σε κάθε άλλη περίοδο και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν θα προλάβετε να πάτε στη Μύκονο ή που δεν θα είστε νικητής, δεν έχετε παρά να επιλέξετε το πανέμορφο νησί Ζάκυνθος, όπου εκεί το μοναδικό ξενοδοχείο Alexandra Beach Hotel εκεί περιμένει βεβαίως για να φιλοξενήσει εσάς με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας σε ένα καταπληκτικό δίκλινο δωμάτιο με όλα τα facilities από εμάς, με πλήρες γεύματα στο πανέμορφο νησί της Ζακύνθου, αποκλειστικά και μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής Μη Μου Πεις. Μη Μου Πεις παπάκι για hoot.com, στέλνετε τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι και γενικότερα αυτή τη βδομάδα έχουμε ακούσει πολύ μουσική. Δηλαδή τόση μουσική, φίλε τηλεθεατή, ούτε το Πάσχα που χορεύουμε και τα Χριστούγεννα δεν έχω ξανακούσει. Μια βδομάδα ταβαντουρίζομαι εδώ. Μέχρι χορό μάθαμε, χορέψαμε, διασκεδάσαμε, τραγουδήσαμε. Το ταβαντουρίζομαι μου αρέσει. Είναι από το ταβαντούρι, δηλαδή που γίνεται ο χαμός που χορεύεις και τέτοια. Και το ταβαντουρίζομαι είναι το ρήμα του ταβαντούρι. Κατάλαβες. Πώς λέμε, ας πούμε. Πλέον έχω εξοικειωθεί με σένα. Η άφρα, το ρήμα της είναι το αφρίζω. Και να μην θέλω να καταλάβω, δεν γίνεται πια. Ναι. Είναι δηλαδή, ξέρεις, εγκεφαλικά πλέον. Μαγειρική, μαγειρεύω. Λες κάτι και εγκεφαλικό. Μα νομίζω ότι το εγκεφαλικό είναι το πιο καλό. Άλλωστε νομίζω ότι αν κάτι δεν το ζεις και εγκεφαλικά, δεν μπορεί να έχει την ίδια απήχηση. Και εγώ είμαι πολύ εγκεφαλικός τύπος. Άμα δεν λειτουργώ εγκεφαλικά, δεν... Ωραία. Μ' αρέσει αυτό εμένα σε σένα. Μ' αρέσει που λειτουργείς με το κεφάλι, πάρα πολύ. Δηλαδή με τον εγκέφαλο εννοώ. Θέλω να πάμε να δούμε έναν άνθρωπο, τον οποίο έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που έχετε φέτος στην εκπομπή, ή η δεύτερη, αν δεν απατώμε, θα τον ρωτήσουμε αν θυμάται εκείνος. Πού να θυμάται και εκείνος τόσες εκπομπές πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος που με τα τραγούδια του μας εξεσηκώνει πάντοτε και μας τσιφτετελιάζει. Από το τσιφτετέλι. για να μην. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή τσιφτετελειάζει τον κόσμο και περνάει πολύ καλά ο κόσμος μαζί του, δεν είναι άλλος από τον μοναδικό, από το Αλεξάνδρ κατευθείαν, Βασίλη Μητρόπουλο.
Καλώς σας βρήκα. Αλό. Καλώς σας βρήκα. Γιατί νομίζω ότι εσύ δεν είσαι ο άνθρωπος εκείνος που τσιφτετελειάζει τον κόσμο. Μ' αρέσει όπως τα λες μετά. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος χορεύει. Ακούει Βασίλης Μητρόπουλος, λέει πάμε να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Βέβαια. Άλλωστε αυτό λείπει από τον κόσμο, Βασίλη, πλέον. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει τόνα, δεν έχει τ' άλλο. Και αν έχει δύο δραχμές και πάει και τις δώσει πηγή στο Αλεξάνδρου, εμφανίζεται. Θα πούμε για τα παιδιά όλα, τα παιδιά. Δεν τα λες και παιδιά δηλαδή. Νεανικό σχήμα. Η Βάσο Χατζή. Νεανικό, η Βάσο Χατζή. Η Μαρία Ιρούσου. Ο Βασίλης ο Χαραλάμπος. Ο Βασίλης ο Μητρόπουλος. Ο Βασίλης ο Μητρόπουλος. Έχετε τίποτα άλλο έτσι σε πιο μεγάλο πάνω. Ναι, από εκεί. Έχετε καμιά μεγαλοκοπέλα. Έχουμε και μια γιαγιά τη Βαλεντίνα που είναι πιο μικρή από εμάς. Λοιπόν. Έχετε λοιπόν εκεί να διασκεδάσει. Άμα δεν τον χορέψει. Εσύ ήσουν και από τους άνθρωπους που πάντα είχες τα οριεντά σου, τα μπαλέτα σου, τις γυναίκες σου, εγώ το έχω. Το έχω, παιδί μου, το θέμα σου λέω. Τα έχεις όλα, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα χρειάζεσαι. Τι ψάχνεις, δηλαδή. Όχι, μου έλειπε από εκεί το... Το κουνέλι δεν το έχω σήμερα. Το κουνέλι όχι, αλλά μου έλειπε το άλλο. Ξέρεις που είναι η μία και ο διακοπές. Στη γυγιά, διακοπές, ναι, πάνω εννοείται. Στο εξοχικό. Στο εξοχικό, το καλοκαίρι τα κουνέλια τα στέλνουμε διακοπές. Για να παίρνουν καθαρό αέρα και να τρώνε καθαρό. Εγώ είχα γράψει ένα τραγούδι στον Πάπη τον Παπαδόπουλο. Αυτό που λέει έχει μέλι, του κουμπάρου το κουνέλι. Α, βέβαια. Έχει μέλι. Για μένα τίποτα έτσι. Μέλι. Κάνα τραγούδι. Δηλαδή... Κουμπάρου το τίποτε. Κουνέλι. Τι θέλει. Ο κουμπάρο έχει κουνέλι. Ο κουμπάρο έχει κουνέλι. Ποιο είναι το κουνέλι του κουμπάρου. Αυτό. Το κουνέλι. Α, το κουνέλι. Ναι, εντάξει, οκ, κατάλαβα. Πολύ διαφημισμένο. Ναι, ναι. Πάντως δεν είναι τη Ζέτα στο κουνέλι. Όχι, είναι ξεχωριστό τη Ζέτα. Διακοπές καταρχήν τώρα πρέπει να σου πω. Έχουν πάει σε πιο μέρος να διακοπές. Για τη Ζέτα θα γράψω ένα τραγούδι, ωραίο. Πρέπει να γράψεις ένα. Για τη Ζέτα. Αλλά να τσιφτετελιζόμαστε. Βέβαια. Ξεχικά τώρα είναι στο παραλιακό. Στο παραλιακό. Στο καλοκαιρινό. Η Ζέτα θέλει ένα σουξέ δυνατό. Να σπάσει το χειμώνα να γίνει χαμός. Άντε ντε. Ένα τσιφτετέλι να λυκνίζεται το κορίτσι μου και να χορεύει και εγώ να τα σπάω από κάτω. Δηλαδή να μην βγάλω κι εγώ ένα τραγούδι, μόνο να πρωταγωνιστώ. Βέβαια, πρέπει. Θα σου γράψω ήδη, έχω μια ιδέα. Έχεις μια ιδέα, ωραία. Το θέλουμε για το χειμώνα να γίνει χαμός. Τέτοια δημοτικότητα, τέτοιο δηλαδή κορίτσι πράμα, τέτοιο διαμάντι. Κορίτσι πράμα, φοβερό. Θα σε φτιάξω. Θα σε φτιάξω. Θα παίζεις πλακώσεις. Θα σε φτιάξω. Λοιπόν. Α, πώς και δεν έχεις απορία, γιατί λέμε άμα δεν μπαίνεις στο σπίτι σου και δεν λέμε, ξέρω εγώ. Γιατί αυτό δεν το έχω απορία, γιατί αφού λέμε ότι άμα δεν μπαίνεις με το χώρο μας. Δηλαδή, δεν έχω τέτοιες απορίες εγώ. Εγώ μόνο με τις παροιμίες που έχουν να κάνουν με άλλα. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί λέμε άλλα ντάλα και τις Παρασκευή στο γάλα, το ξέρεις εσύ γιατί το λέμε. Δεν μας το λύσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Βασίλης Μητρόπουλος θα μας τραγουδήσει σήμερα και είσαι έτοιμος να μας δείξεις πάρα πολλά τραγούδια. Δηλαδή, δεν θέλω ένα και δύο να μας ξεπετάξεις. Τα πάντα όλα. Λοιπόν. Τα πάντα όλα. Τώρα θα πούμε το κορίτσι μου τα σπάει. Έλα, για τη Ζέτα είναι αυτό αφιερωμένο. Για τη Ζέτα θα γράψω ένα που θα έχει. Θα γράψεις ένα, για, αλλά... Καταλάβες, αλλά... ένα παρόμοιο. Δηλαδή, άκου τώρα. Για το κορίτσι που τα Ζέτα. Σπάει. Ναι. Ένα κορίτσι που τα σπάει είναι Ζέτα Θεοδωροπούλου. Σπά τα κάψα. Ένα παρόμοιο θα σου φτιάξω και εσένα. Έτσι. Άκουσε αυτό. Oh, DJ's mix it again. Κορίτσι μου τα σπάει και κανέναν δεν ρωτάει. Το κορίτσι μου τα σπάει από ερώτα μετάει. Είναι όμορφο, είναι σεξι και στην μπάρα ποιος θα αντέξει. Είναι όμορφο, είναι σεξι. Όλοι οι άντρες θα έχουν παίξει. Ο DJ παραμιλάει και για σένα με ρωτάει. Ο DJ μου το έχει πει ότι σε έχει ερωτευτεί. Μ'
Αν βάλε τα σφινάκια, γέρνα και τα φυλαράκια. Βάλε στο μωρό να πει και να σπάσει ό,τι βρει.